Το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα πρωταγωνίστησε στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Όπω γράφει το πρακτορείο Reuters, αγρότε από όλη την Ελλάδα οδήγησαν τα τρακτέρ του στην Αθήνα την Τρίτη, εντείνοντα τι διαδηλώσει εβδομάδων με αιτήματα την αύξηση του κόστου, τον ξένο ανταγωνισμό και τι καταστροφικέ πλημμύρε. Καθώ οδηγούσαν στου δρόμου τη πρωτεύουσα Κόρναραν στι επεφημίε των περαστικών, δεκάδε τρακτέρ στάθμευσαν μπροστά στο κοινοβούλιο ενώ αναμένεται να καταφθάσουν και άλλα. Ακόμη άρθρο στο Associated Press αναφέρει «Χωρίς εμάς δεν τρως. Έλληνες αγρότες οδηγούν περίπου 200 τρακτέρ στην Αθήνα για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια». Άγροτε από όλη την Ελλάδα ταξίδεψαν στην Αθήνα με κομβόι τρακτέρ την Τρίτη για να ζητήσουν περισσότερε οικονομικέ παραχωρήσει από την κυβέρνηση καθώ αυξάνεται το κόστο ζωή. Περίπου 200 τρακτέρ από την κεντρική Ελλάδα κατευθύνθηκαν νότια ενώ χιλιάδε διαδηλωτέ αναμένεται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα με αναβλωμένα λεωφορεία. Ακόμη το Bloomberg αναφέρει «Οι Έλληνες αγρότες κλιμακώνουν τις διαδηλώσεις καθώς τα τρακτέρ φτάνουν στην Αθήνα». Οι Έλληνε αγρότε κλιμακώνουν τι διαμαρτυρίε του οδηγώντα τα τρακτέρ του στην Αθήνα, ακόμη και αφού ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για περαιτέρω οικονομική ανακούφιση. Η Washington Post από την πλευρά τη αναφέρει: Χωρί εμά δεν τρώ. Έλληνε αγρότε οδηγούν περίπου 200 τρακτέρ στην Αθήνα για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Έλληνε αγρότε οδήγησαν την Τρίτη περίπου 200 τρακτέρ στην πρωτεύουσα την Αθήνα, ζητώντα οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση, καθώ το κόστο ζωή αυξήθηκε στη μεσογειακή χώρα. Με τι κόρνε να αντιχούν, η αργοκίνητη αυτοκινητοπομπή κινήθηκε από την κεντρική ελληνική πόλη Κάστρο, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τη Αθήνα, με ελληνικέ σημαίε, μαύρε σημαίε και πανό διαμαρτυρία στερεωμένα στα τρακτέρ. Ένα έγραφε: Χωρί εμά δεν τρως".